Τι γίνεται, είμαστε στον αέρα. Τέλεια, τέλεια. Είναι προσφυλή μου μέθοδο όταν είμαστε στον αέρα, να το ξέρετε αυτό. Λοιπόν, αποφάσισα να κάνω αυτό το live, έτσι εδώ στο Facebook, γιατί πιστεύω πάρα πολύ ότι η επικοινωνία μετράει. Καταρχήν, αφού σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, γιατί εσείς μπαίνετε σε μια διαδικασία τις περισσότερες φορές να με παρακολουθήσετε, από το κανάλι μου, το Πλουμιστός Live Video στο YouTube, και σας ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Όμως στο κανάλι παρατηρήθηκαν πάρα πολλά θέματα και έτσι πιστεύω ότι αυτό το βίντεο θα έχει και αυτό τη χρησιμότητά του. Όμως μπορείτε να μπαίνετε στο Πλουμιστός Video στο YouTube, στο κανάλι μου ξαναλέω, γιατί εκεί θα μπορέσετε να δείτε πάρα πολλά πράγματα που πολλές φορές αλλού χρειάζεται να τα αγοράσεις για να τα μάθεις, και νομίζω ότι είναι μια πάρα πολύ καλή διαδικασία γνώσης. Άλλωστε, θεωρώ ότι η γνώση είναι για μένα το βασικό βήμα της πνευματικής πρακτικής του μηνύματος που πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας. Και για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και γι' αυτό άλλωστε το πρεσβεύω. Εξάλλου, θεωρώ ότι η γνώση αποτελεί έτσι το επίκεντρο στο μονοπάτι που περπατάμε. Και θεωρώ ότι μόνο με τη γνώση θα μπορέσουμε να μπούμε σε μια διαδικασία πνευματικής ανάπτυξης και φυσικά αφύπνισης. Θα ήθελα λοιπόν να σας πω ότι εκεί πάντα βρίσκεται μια πολύ συγκεκριμένη γνώση στο κανάλι, και επιπλέον πάρα πολλά ερωτήματα για αυτό που μας συμβαίνει τα αναλύω στο ένα και νούμερο 2 βίντεο για την αλήθεια για αυτό που ζούμε. Και πάρα πολλές απαντήσεις που αφορούν το μέλλον είναι στο 3ο βίντεο, που μπορείτε κάλλιστα να το δείτε, και έχει τον τίτλο «Οι 30 απαντήσεις για το μέλλον του κόσμου». Σήμερα όμως, επειδή είναι μια ειδική μέρα, ξεχωριστή μέρα, και θεωρώ ότι άξιζε τον κόπο να μπορέσω να το κάνω, αποφάσισα λοιπόν να μιλήσω λιγάκι διαφορετικά και να πω άλλα πράγματα. Να πω πράγματα τα οποία έχω μέσα μου πάρα πολύ καιρό και αξίζει τον κόπο αυτές τις μέρες που ζούμε, όπως τις ζούμε, έτσι όπως ακριβώς τις ζούμε, να πω 5 πραγματάκια που νομίζω ότι θα βάλουν τροφή για σκέψη και θα βοηθήσουν πάρα πολύ τους ανθρώπους που έχουν ένα στοχασμό. Και ο στοχασμός, ξέρετε, έχει να κάνει με την πίστη. Πόσο ευσεβής είσαι, πόσο τελικά πιστεύεις στο δημιούργημα που είσαι εσύ ο ίδιος δηλαδή, και δεν μπορεί αυτό να συμβεί καθήμενοι απλά σαν να περιμένουμε τις εξελίξεις και να πιστεύουμε πολύ ότι θα κατακτήσουμε την κορυφή χωρίς κόπο. Ακόμα και ένας ορειβάτης, ξέρετε, θα χρειαστεί έναν εξοπλισμό για να ανέβει επάνω, και οπωσδήποτε, όπως έλεγε και ο φίλος μου ο Νίκος ο Μαγκίτσης, που ανέβηκε στο Everest μαζί με τον Τόλιτο Σάμιαλη και πάρα πολλούς άλλους καλούς εκλεκτούς φίλους, χρειάστηκε πολύ επίμονη και επίπονη προσπάθεια για να ανέβεις στην κορυφή και να μπορέσεις να κάνεις τα επίπεδα που χρειάζεται, τον εξοπλισμό που θέλεις και ούτω καθεξής. Έτσι ακριβώς είναι και το θέμα της πίστης. Είναι πάρα πολύ εύκολο να πούμε ότι πιστεύω, και όταν έρθει η κατάλληλη στιγμή για να το αποδείξεις, θα πρέπει οπωσδήποτε, όπως αντιλαμβάνεσαι, να είσαι έτοιμος. Πολλοί με ρωτάτε λοιπόν, ξέρετε, τι γίνεται τώρα με όλη αυτή την εποχή, με όλα τα σημεία των καιρών κλπ. Και σας είπα, και νομίζω ότι θα το καταλαβαίνετε κι εσείς, ότι δεν μπορείς να λες ότι πιστεύεις και να ζητάς τη λύση σε αυτό που τελικά πιστεύεις. Δηλαδή, εφόσον πιστεύεις και ξέρεις πολύ καλά ότι αυτό που πιστεύεις σε οδηγεί κάπου, αυτό το κάπου δεν νομίζω ότι χρειάζεται να το αφισβητείς. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι για να φτάσεις σε αυτό το κάπου πρέπει να μάθεις πολλά πράγματα. Και σίγουρα, όπως είπα και στην αρχή, η γνώση είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Είναι αυτό που μπορεί να σε βάλει σε μια διαδικασία να ξεχωρίσεις τα πράγματα. Είναι αυτό που μπορεί να σε βάλει σε μια ωραία διαδικασία, αν με ρωτάτε, να κατανοήσετε τι θέλει αυτή η εποχή και για ποιο λόγο γίνονται ορισμένα πράγματα. Για όσους με παρακολουθείτε και για όσους έχετε ασφαλώς διαβάσει πάρα πολλές από τις διαισθητικές μου προβλέψεις, αναζητήσεις ή και προπηνύματα,
θα έχετε καταλάβει και θα ξέρετε πολύ καλά ότι έχω μιλήσει εδώ και αρκετά χρόνια για την εποχή της πλάνης. Η πλάνη είναι αυτή που ζούμε σε καθημερινή βάση. Αλλά κυρίως την εποχή που ζούμε είναι αυτή που τελικά μπερδεύει τους ανθρώπους, γιατί πάρα πολύ απλά δεν πιστεύουν. Και ξέρετε, επιστρέφω πάλι για να σας πω ότι πρέπει να κάνουμε βήματα προς τη γνώση. Γιατί πρέπει να κάνουμε βήματα προς τη γνώση, για ένα ταξίδι ανακάλυψης, για ένα ταξίδι εσωτερικότητας, δύναμης της εξουσίας του δικού μας εγώ, καθώς ο Θεός μας έχει πρικήσει με αυτό το υπέροχο δώρο, το οποίο, επαναλαμβάνω, είναι σημαντικό να το κατανοήσετε, ότι είναι η νόηση. Δεν θα κουραστώ και ας επαναλαμβάνομαι σε ορισμένα πράγματα, αξίζει όμως τον κόπο να το καταλάβετε, να το αντιληφθείτε και να πιστέψετε πόσο σημαντικό είναι αυτό που έχετε εδώ στο τσερβέλο σας, στο μυαλό σας δηλαδή. Η νόηση είναι αυτή που μπορεί να σε κάνει να καταλάβεις τώρα, σε αυτή την περίοδο δηλαδή, την πλάνη που σου συμβαίνει. Τι είναι αυτό που είναι αληθινό, τι είναι αυτό που είναι ψέμα, τι είναι αυτό που τελικά πρέπει να πιστέψεις, τι είναι αυτό που είναι να αφήσεις και πώς τελικά να πορευτείς από εδώ και στο εξής. Ξέρετε, λέω πολύ συχνά στις ομιλίες μου ότι αν ακολουθήσεις τη γνώση που μαθαίνεις εσύ ο ίδιος, σαν άνθρωπος, έτσι, θα οδηγηθείς καταρχήν σε πιο ουσιαστικά πράγματα, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, διότι σου δίνει την αντίληψη να καταλάβεις ότι α, αυτό δεν είναι ειλικρινές, α, αυτό είναι ψεύτικο, αυτό τώρα που ζω, το ζω γιατί το επιλέγω, και αυτό που τελικά θέλω να ζήσω είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Επίσης, η γνώση θα σε βοηθήσει να βρεις τον ανώτερο σκοπό σου. Πάρα πολλοί άνθρωποι λοιπόν και τώρα, εδώ και αρκετά χρόνια, μιλούν για ενέργεια, μιλούν για αφύπνιση. Μα έχουμε πει ότι χωρίς αφύπνιση δεν επιστρέφει το ένστικτο στον άνθρωπο, στο μυαλό σου δηλαδή. Δεν σου δίνει τη δυνατότητα να καταλάβεις τι σημαίνει αλήθεια και τι είναι ψέμα. Μπροστά σου ενώ το βλέπεις. Μόνο το ένστικτο σου μπορεί να σε οδηγήσει, και αυτό είναι η εσωτερική φωνή σου. Και ξέρεις πώς δυναμώνει αυτό? Με την αφύπνιση, για να τονώσεις το ένστικτό σου, να περπατήσεις αμέσως μετά και να σου δώσει, ξεκλειδώνοντας τα δώρα, η νόησή της, που είναι σίγουρα η διακοή, η διόραση, η διέστηση, η τηλεπάθεια, η τηλεκίνηση, η αιώρηση, για να φτάσεις σε υψηλότατα μέρη που είναι η φώτιση. Φώτιση, όπως έλεγε λοιπόν και ένας καλός φίλος που βρίσκεται στο Άγιον Όρος, είναι όταν πραγματικά είμαστε δευτερόλεπτα πριν συναντήσουμε την αιώνια ζωή. Και ο Θεός, όπως ακριβώς χρειάζεται να γνωρίζουμε, έχει μιλήσει, έχει δείξει, έχει δώσει την Αποκάλυψη. Και η Αποκάλυψη υπάρχει γραμμένη, όπως την ξέρουμε και όπως τη μελετάει, και γνωρίζουμε λοιπόν τι θα συμβεί στην ανθρωπότητα. Απ' την άλλη, να σας πω ότι ποιος είναι αυτός που τελικά μας λέει το τι θα συμβεί, αυτό που θα συμβεί, όποτε είναι να συμβεί, όταν υπάρχουν προφητείες χιλιάδων ετών, όταν υπάρχει η προφητεία, ή αν θέλετε εντός εισαγωγικών πρόσφατη, του Αγίου Παΐσιου, του Αγιορείτη, που λέει για αυτό που συμβαίνει. Οπότε τι είναι αυτό που ακριβώς σε κάνει να απορείς και να λες «Θεέ μου, που πάμε και τι γίνεται», αφού το έχεις διαβάσει? Άρα λοιπόν θέλει μια τόνωση το εγώ σου, και το εγώ σου είναι το ένστικτό σου, και το ένστικτό σου είναι η εσωτερική φωνή σου, και η εσωτερική φωνή σου έρχεται σε σύγκρουση με τη μηδενική αφύπνισή σου. Οπότε πρέπει να αντιληφθείς ότι χρειάζεσαι αφύπνιση, χρειάζεται να πιστέψεις πρωτίστως σε σένα, στο δώρο που είναι η νόηση, και αμέσως μετά να κατανοήσεις τι πρέπει να κάνεις, για να μην λες ότι δεν έχεις έναν οδηγό, δηλαδή δεν ξέρεις κατά πού να κατευθυνθείς. Κανείς δεν θα σου πει, μα κανείς όμως δεν θα σου πει, πέραν του εαυτού σου, τι ακριβώς πρέπει να κάνεις. Προσφάτως, σε μια πολύ ωραία συζήτηση, η οποία μου ζητήθηκε να την ανεβάσω στο πλουμιστός.com, θεώρησα όμως ότι είναι κάτι τελείως προσωπικό, όμως είπα σε μια ομίγυρη τηλεοπτικής conference, ότι δεν γίνεται να λέμε
στους ανθρώπους τι πρέπει να κάνουν όταν οι ίδιοι έχουν γνώση για το τι πρέπει και που πρέπει να πάνε. Αυτό ήταν το ένα. Και επίσης, επειδή μιλάμε για αφύπνιση και όλο αυτό που φέρνει η αφύπνιση συγκεκριμένη, θέλω να σας πω ότι δεν είναι κάτι καινούριο. Εγώ τουλάχιστον από το 2011, επισήμως το 2012 και καταγράφοντας το 2013 και το 2015 στο Μέγκα, όταν το είπα στην Τωρέτα Παπαδημητρίου τότε στην εκπομπή που είχε στα Καλημερούδια, είπα λοιπόν ότι έχουμε μπει σε μια μεγάλη εποχή τεράστιων αλλαγών που θα έρθουν τα πάνω κάτω σε βάθος χρόνου. Και όχι μιλάμε εκατοντάδων χρόνων, μιλάμε άμεσα. Επιπλέον, ήρθε λοιπόν το πλήρωμα του χρόνου, για να το πω έτσι ξεκάθαρα, για όσους κοιμούνται τον ύπνο του δικαίου, να καθαρίσουν αυτό το πέπλο μπροστά, αυτό το σκοτάδι που υπάρχει μπροστά, έτσι, και να βγουν, αν μου επιτρέπετε να το πω έτσι, από το όνειρο του υλισμού. Επειδή έχει παρεξηγηθεί ο όρος υλισμός, δεν αναφέρομαι λοιπόν σε αυτό το κινητό που κι εγώ έχω σήμερα για να μπορέσω να επικοινωνήσω μαζί σας. Αλλά αναφέρομαι λοιπόν στον υλισμό, όπως έγραψα σε ένα άρθρο μου, όπου χρειάζεται να ανασκομπώσουμε λοιπόν τα μανίκια και να αναλάβουμε πλέον το ρόλο που έχει η αφύπνιση για τη μεταμόρφωση της προσωπικής μας ενέργειας, του προσωπικού μας εγώ, έτσι ώστε να δυναμώσουμε, αν μη τι άλλο, τη φωνή της πίστης μέσα μας και το ένστικτό μας. Επειδή λοιπόν τώρα στο πρακτικό κομμάτι, γιατί θεωρητικό το θεωρείτε εσείς αυτό, εγώ το θεωρώ προπονητική του νου. Έχουμε μεγάλη διαφορά αν πιστεύετε ότι αυτή η συζήτηση που κάνουμε σήμερα έχει να κάνει απλώς με θεωρητικό λόγο. Έχει να κάνει με πρακτικό λόγο, γιατί αν δεν φτάσεις στα ύψη της αφύπνισης που χρειάζεται για να πιστέψεις τον εαυτό σου, πώς περιμένεις να αντιμετωπίσεις την καθημερινότητα η οποία θα είναι ολοένα και πιο δύσκολη, ειδικά από το 2021 και μετά. Ειδικά από το δεύτερο εξάμηνο του 2020. Και πιο ειδικά δηλαδή μέσα στην επόμενη εξαετία, η οποία έρχεται σε αυτό το χρόνο της σύγχυσης, όπως έγραψα, σε αυτό το χρόνο του δισταγμού, σε αυτό το χρόνο της κολυσιεργίας, του μηδενικού φωτός, έτσι, να μπερδέψει τα πράγματα και να σε κάνει να υποταχθείς σε πιθανόν σκέψεις, σκεπτομορφές δηλαδή, αυτές που λέμε οι εικόνες που σχηματίζει ο εγκέφαλός μας, που θα σε μπερδέψουν και θα σε κάνουν πραγματικά να χάσεις την πίστη σου και να υποταχθείς σε ενδεχομένως συστήματα και πεπιθήσεις συστημάτων που δεν χρειάζεται, οι οποίες πραγματικά θα σου δημιουργήσουν τεράστιο πρόβλημα, γιατί πραγματικά δεν είσαι προπονημένος. Άρα, επειδή πολλοί λόγους για την αιώνια ζωή, επειδή πολλοί λόγους για σφραγίσματα, για σκοτάδια, για πλάνη, για ανύπαρκτες ιώσεις, ιούς, βιολογικούς πολέμους και πάρα πολλά άλλα πράγματα, τα οποία συμβαίνουν όμως, αλλά πολλής λόγος χρειάζεται ενδυνάμωση. Εξάλλου, όπως σας είπα και στην αρχή, για να φτάσεις στην κορυφή χρειάζεται εξοπλισμός και προπόνηση. Για να φτάσουμε στο σημείο να κατανοήσουμε ο ένας τον άλλον εδώ, έχουμε μάθει οπωσδήποτε κάποια πράγματα, οι γνώσεις μας δηλαδή. Αυτές είναι που θα μας πάνε ένα βήμα παρακάτω. Αυτές είναι που θα μας δώσουν μεγαλύτερη πίστη στον εαυτό μας. Φυσικά και δεν σταματάει η ζωή. Εννοείται ότι είμαστε σε εξέλιξη. Εννοείται ότι ασφαλώς πρέπει να δούμε το καλύτερο. Δεν σταματάει η ζωή, κύριοι και κυρίες μου. Η ζωή είναι εδώ και τη ζούμε όλοι. Και χρειάζεται να προγραμματίσουμε για αυτήν. Έχει χρησιμότητα, γιατί ποιος είναι αυτός που θέλει οπωσδήποτε να αφήσει αυτό που ζει? Το ζείτε όμως λόγω συνειδητότητας, επειδή υπάρχει συνείδηση και καταλαβαίνεις ότι υπάρχεις. Όταν σταματήσεις να έχεις συνείδηση, είναι σαν να μην υπάρχεις. Και πιστέψτε με, στον κόσμο αυτό πάρα πολλοί άνθρωποι δεν έχουν συνείδηση, όπως ξέρετε. Γι' αυτό και είναι και πολύ σκληροί απέναντι σε εκείνους που έχουν συνείδηση. Και αυτός που έχει συνείδηση κατανοεί πλέον τη δυσκολία στο να επιβιώσει. Στις ομιλίες μου που κάνω ανά την Ελλάδα, πριν ενώ ο καραντίνας, εξηγούσα αυτό και συνεχίζω να το κάνω και θα το κάνω με οποιονδήποτε τρόπο μπορώ. Και τις περισσότερες φορές ανιδιοτελώς. Όχι γιατί πρεσβεύω να σώσω την ψυχή μου, που έτσι κι αλλιώς και εγώ κάνω ό,τι μπορώ καλύτερο για τον εαυτό μου, όπως και εσείς
με παρακολουθείτε για τους εαυτούς σας. Αλλά το κάνω γιατί πραγματικά πιστεύω ότι χρειάζεται μια αληθινή προπόνηση μυαλού, αντιληπτικής ικανότητας. Γιατί και εγώ, πιστέψτε με, ήμουν ένας από τους ανθρώπους που δεν πίστευα ότι έχω τέτοια δυνατότητα και λειτουργούσα σε ένα κατώτερο επίπεδο για την καθημερινότητά μου. Όταν όμως υπήρξε η αναλαμπή και το κάλεσμα για αυτή τη μεταμόρφωση, πιστέψτε με, πραγματικά, πέρα από το σοκ που πέρασα μέχρι να το κατανοήσω, και κράτησε αρκετό, πιστέψτε με, έκανα 25 χρόνια για να μπορέσω να αγαπήσω όλη αυτή τη διαδικασία. Και όταν τελικά συνέβη, ειλικρινά πιστέψτε με και θέλω να το καταλάβετε, ακόμα και αν βρείτε άλλους τρόπους για να το πραγματοποιήσετε, ότι είναι εξαιρετικά λυτρωτικό. Είναι εξαιρετικά λυτρωτικό. Γιατί μπαίνεις στη διαδικασία να κατανοήσεις την προετοιμασία σου για την αιώνια ζωή, αν την πιστεύεις. Αλλά και αν, και ακόμα και αν δεν την πιστεύετε εσείς, θα πω ότι τότε είστε λίγο επιφυλακτικότερος από όσο θα έπρεπε, σαν άνθρωπος. Διότι η πνευματικότητα και η λυτρωτικότητα και η αλλαγή και η αιώνια ζωή πρέπει να σας πω ότι βρίσκεται στην καρδιά όλων των θρησκειών του κόσμου. Όλων. Μηδενός εξαιρουμένου. Όλοι μιλάνε για το επόμενο βήμα. Είναι λοιπόν εξαιρετικά ανόητο για έναν άνθρωπο, ο οποίος η συνείδησή του είναι υποανάπτυκτη, να πιστεύει δηλαδή ότι σε αυτή ακριβώς τη συνειδητή ζωή του δεν πρέπει να λειτουργήσει για την επόμενη. Δεν νομίζω να έχετε καμία αντίρρηση σε αυτό. Άλλωστε, τι νόημα θα είχε να πιστεύουμε σε κάτι το οποίο δεν πιστεύουμε ότι θα γίνει. Πιστεύουμε λοιπόν σε όλο αυτό το πράγμα που πιστεύουμε ότι θα γίνει. Και για να γίνει, πρέπει να καταλάβετε ότι πρέπει να δουλέψετε πολύ με τον εαυτό σας. Δεν μπορείτε να μένετε μόνο στη διαδικασία του σφραγίσματος. Διαβάστε την προφητεία που λέει για τους 144.000 εκλεκτούς του φωτός και του Θεού. Δεν το λέω εγώ, το λέει η Αγία Γραφή και η Αποκάλυψη. Σταματήστε να κάνετε τις ταυτότητες ποιος είναι και ποιος δεν είναι. Δούλεψε για τον εαυτό σου. Όσο καλύτερος άνθρωπος γίνεσαι μέσα σου, τόσο περισσότερο εκπέμπεις από όλους τους σπόρους του σώματός σου, και αυτό το αντιλαμβάνεται ο οποιοσδήποτε είναι γύρω σου. Όπως λες, μια καλημέρα του Θεού λες, δύο παίρνεις. Όταν είσαι κακόκεφος όμως, πραγματικά δεν θέλει να σου μιλήσει κανένας. Κάπως έτσι λοιπόν είναι και η πίστη. Γι' αυτό λοιπόν ίγγηκεν η ώρα. Δεν έχεις άλλο περιθώριο αν δεν προσαρμοστείς το τώρα. Όπως λέω πάλι, δανείζομαι στις ομιλίες μου και ειδικά για την ομιλία που έχει να κάνει με το πεπρωμένο, όχι πεπρωμένο φυπηγή να δίνει, αλλά το μέλλον σου είναι προδιαγεγραμμένο, ανακάλυψέ το, είναι μια βασική ομιλία που κάνω ανά τον κόσμο και εξηγώ πολύ συχνά ότι αυτό που τελικά εμείς συνειδητά έχουμε μέσα μας, αυτό εκπέμπεται προς τα έξω. Αλλά το κυριότερο είναι ότι σε αυτή την προδιαγραφή, δηλαδή στη ζωή που ζούμε, είναι συγκεκριμένα πράγματα τα οποία θα ζήσουμε, επειδή εμείς τα έλκουμε, γιατί ανεβάζουμε την ελκτική ικανότητά μας ως προς το θετικό ή ως προς το αρνητικό, ως προς το φωτεινό ή ως προς το σκοτεινό, ανάλογα με το τι σκέψη κάνουμε. Και αυτό δεν μπορεί να απέχει, δηλαδή δεν μπορεί να είναι ανεξάρτητο, αν δεν είναι μέσα στην προπόνηση του νου. Η προπόνηση του νου είναι να σηκώνεσαι το πρωί και όχι να λες πως είσαι σκατόφατσα, αλλά πως είσαι γλυκέ μου άνθρωπε. Να χαμογελάς τον εαυτό σου, γιατί δεν, πραγματικά δεν τον αγαπάς. Γιατί αν τον αγαπούσες, θα τον πρόσεχες. Δεν θα τον τάιζες από το πρωί ως το βράδυ το ξύνι με επεξεργασμένες τροφές. Θα προσπαθούσες να τιμήσεις, αν μη τι άλλο, οτιδήποτε ήταν πρωτογενές για να το καταναλώσεις. Από την άλλη, οι άνθρωποι δεν βάζουν μυαλό. Πολλοί κόσμος, πολλά μηνύματα, χιλιάδες μηνύματα έχω λάβει ότι πες κάτι Σταύρο, πες κάτι Σταύρο, δεν καταλαβαίνουν. Μα πώς να καταλάβει κάποιος που είναι απροπόνητος? Πώς θα σηκωθεί κάποιος από τον καναπέ του για να κάνει 10 βήματα? Είναι όπως έχει πει ο καρδιολόγος. Περπάτημα για να κατέβει η χοληστερίνη και να κυκλοφορήσει, λέει, το αίμα και να πάει το οξυγόνο στο κεφάλι σου να σκέφτεσαι καλύτερα. Μα τι άλλο να πει κανείς σε έναν άνθρωπο που δεν θέλει, δεν επιθυμεί? Γιατί υπάρχουν και εκείνοι που λένε, όχου, φτάνει τώρα. Φτάνει τώρα. Για να μην το πω διαφορετικά. Πόσο φτάνει? Όχι, δεν φτάνει. Γιατί αν κάποιος σταυρώθηκε, και αυτός είναι ο Χριστός, και εμείς τον τιμούμε
ανάβοντας ένα κερί και πηγαίνοντας στην εκκλησία. Ωραία. Για πες μου τι κάνεις εσύ για τον εαυτό σου. Άσε τον πλανήτη, άσε τους υπόλοιπους. Πες μου τι κάνεις για τον εαυτό σου. Πες μου τι κάνεις για τον εαυτό σου. Είναι τόσο απλό. Κάνε λοιπόν κάτι για τον εαυτό σου. Άσε τους άλλους. Δες το πρόγραμμά σου. Δες τους στόχους σου. Βγάλε το σχέδιο. Κάνε την εφαρμογή σου. Δες που έχεις κάνει λάθος. Φυσικά, εννοείται, στην εποχή που ζούμε, όλα είναι συναρτήσιμα. Δεν γίνεται διαφορετικά να είσαι ένας λαϊκός άνθρωπος και να μην υποστείς οπωσδήποτε πιέσεις. Διότι δεν θέλεις να ξεβουλευτείς. Είναι πολύ απλό. Δεν θέλουμε να ξεβουλευτούμε. Δεν θέλουμε να χάσουμε δηλαδή το πρωινό μας. Δεν θέλουμε να χάσουμε το βραδινό μας. Δεν θέλουμε να χάσουμε τα λούσα μας. Θα μου πεις, μα πρέπει να καλογερέψω, βρε χριστιανέ μου. Βρε πλημιστέ, πρέπει οπωσδήποτε να είμαι με τα ράσα και να μην έχω δηλαδή παραδείγματος χάρη τις ανέσεις μου. Όχι, δεν λέω αυτό. Γιατί ζούμε στην εποχή της ύλης η οποία παγιδεύει το μυαλό. Ναι, έχει το στόχο σου για να κάνεις μια ζωή όσο γίνεται πιο όμορφη μέσα στο τώρα. Αλλά μην χάνεις οπωσδήποτε την πνευματικότητα. Αυτά τα δυο μαζί, κοιτάξτε τι κάνουν, ενώνονται. Κάνουν μία παλάμη και μία προσευχή για να περνάς ωραία και να απολαμβάνεις έχοντας το μυαλό σου καθάριο και με συνειδητότητα. Αλλιώς τι νόημα έχει να έχεις μόνο το ένα κομμάτι, αν δεν έχεις το άλλο κομμάτι, ώστε να ενώνονται αυτές οι δύο δυνάμεις. Όπως υπάρχει το ναι, υπάρχει και το όχι. Όπως υπάρχει οπωσδήποτε το μαύρο, υπάρχει και το άσπρο. Γι' αυτό λοιπόν και μίλησα και πρέπει να τις παρακολουθήσετε τις ομιλίες που έχω κάνει στο πλημιστός.com αλλά και αν θέλετε στο κανάλι μου στο YouTube. Πρέπει να τις δείτε για να κατανοήσετε ακριβώς τι συμβαίνει με τους φωταδιστές και τους σκοταδιστές. Επομένως, ό,τι ακριβώς γίνει από εδώ και στο εξής είναι επιλογή μας. Εμείς αποφασίζουμε δηλαδή με πάρα πολλά κριτήρια για το τι θα ζήσουμε από εδώ και στο εξής. Όσο λοιπόν θα θελήσουμε να κάνουμε τη ζωή μας ευκολότερη και ποιος δεν θέλει να είναι ευκολότερη. Με περισσότερα χρήματα, περισσότερες ανέσεις, με πληρωμένους λογαριασμούς, τέλεια. Αλλάζουν τα πάντα. Και εσύ ακόμα σφυρίζεις κλέφτικα. Δεν καταλαβαίνεις δηλαδή ότι χρειάζεσαι μεγάλη ενδυνάμωση, εσωτερικότητα δηλαδή, για να μπορέσεις να αντιμετωπίσεις τη δυσκολία που σε ξεβολεύει και κυρίως σε ξεβολεύει με την έννοια πια. Των αρχών που έχεις. Άρα λοιπόν, ελάτε να το συζητήσουμε λίγο καλύτερα αυτό. Ελάτε λίγο να μαλακώσει το μέσα σας και να καταλάβετε πόσο αγάπη χρειάζεται για να προχωρήσετε. Γιατί χωρίς αυτή πραγματικά θα έχετε προβλήματα. Να ξεκινήσουμε δηλαδή από το κέντρο της ζωής που είναι η άκρη της πορτιλικής στήλης και που μέσα της φυτεύεται η θεά ουσία για να στηρίξει τον εγκέφαλό μου. Να πάμε δηλαδή που θέλετε, στο στομαχικό εγκέφαλο. Να πάμε. Όταν φουσκώνει από το άγχος για να προλάβετε κάτι το οποίο δεν υπάρχει λόγος, αφού ο χρόνος είναι μέσα μόνο στο μυαλό σας και πουθενά αλλού. Θέλετε να πάμε στο άκαρδο σύστημα, στο κέντρο της καρδιάς, αφού τα συναισθήματα βρίσκονται εδώ. Πόσοι άνθρωποι δηλαδή θα πάθουν καρδιοπάθειες ακριβώς επειδή κάπως δυσκολεύονται να δώσουν, να αγαπήσουν, να λειτουργήσουν. Για να μην μιλήσουμε για την έκφραση που φράζει τα διόδια που είναι εδώ ο θυροειδής. Θέλετε να πάμε γι' αυτό εδώ που είναι το κέντρο σκέψης αφού όλοι εδώ λέμε πόσα πράγματα και πόση τελικά γνώση θέλετε δηλαδή να την απλώσουμε για να καταλάβετε ότι όλα έχουν το λόγο τους και όλα βρίσκονται μόνον εδώ. Αν αυτό το χάσεις, τελείωσες. Πώς περιμένεις λοιπόν αφού τελείωσες ή το τελειώνεις μόνος σου να σε βοηθήσει μετά. Και κοιτάξτε, δεν είναι θέλημα Θεού, όπως ακριβώς τονίζεται οι περισσότεροι. Μας αφήνει ο Θεός, μας τιμωρεί ο Θεός. Ο Θεός δεν τιμωρεί κανέναν. Ο Θεός είπε από την αρχή τι είναι και ποιος είναι. Έστειλε λοιπόν αντιπρόσωπο, έστειλε τον Υιόν του Θεού, μπράβο το Χριστό, ωραία, πέστε το όπως θέλετε. Εγώ το λέω και λίγο αλληγορικά τώρα. Ευτυχώς που ήρθε λοιπόν ο Χριστός. Γιατί χωρίς αυτόν δεν θα είχαμε και καμιά καταγραφή εντωμεταξύ. Τόσο άπιστοι είμαστε. Όταν όμως παθαίνεις αυτό που έπαθα εγώ και το μοιράζομαι μαζί σας με πάρα πολλούς τρόπους,
τότε καταλαβαίνεις όχι απλώς την ύπαρξη, όχι απλώς την ύπαρξη, καταλαβαίνεις το άγγιγμα. Νιώθεις ότι όλο αυτό που υπάρχει γύρω σου, όλα αυτά που βλέπετε σήμερα στο κάδρο εδώ, πίσω αυτά, το ένα, τα αγάλματα, τα αυτά, είναι τίποτα. Απλώς είναι μια επιβράβευση στο γήινο επίπεδο ότι έφτιαξα πέντε πράγματα, δούλεψα, πήρα τα χρήματά μου, έκανα πέντε πράγματα, okay, και ζω σε ένα ωραίο περιβάλλον. Έρχεται η στιγμή όμως, προστέψτε με ειλικρινά, που νιώθεις αυτό το άγγιγμα. Το νιώθεις. Το αγκάλιασμα. Νιώθεις δηλαδή κάποια στιγμή μια προστασία. Πώς να σας το εξηγήσω. Και δεν σας λέω εγώ κάτι, ελάτε μαζί μου να σας μάθω πώς γίνεται και όλα αυτά. Που στο τέλος, εμένα είναι η δουλειά μου να είμαι καθοδηγητής 20 χρόνια τώρα. Εγώ όταν έφτιαξα το κέντρο συμβουλευτικής Εφέρεστε, ήταν 2000. Ήταν το 2000. Έχω λοιπόν 20 χρόνια ένσημα στην πλάτη μου, όπου προσπαθώ να βοηθήσω τους ανθρώπους. Okay, αφήστε τον πλουμιστό λοιπόν, αν δεν θέλετε. Κάντε το μόνοι σας. Ανοίξτε 5-10 πράγματα, βιβλία. Διαβάστε τι σημαίνει εσωτερικότητα, τι σημαίνει πνευματικότητα, τι σημαίνει αφύπνιση για να γίνει όλο αυτό. Επιλέξτε ανθρώπους οι οποίοι μπορούν να σας εμπνεύσουν, να σας πάνε ένα βήμα παραπάνω, βρε παιδί μου, για να νιώσεις πόσο ωραία είναι η ζωή όταν ξέρεις να τη διαχειρίζεσαι. Και επειδή λοιπόν θα έρθουν κάποιοι και θα πούν καλά τα λες, τα αγγελικά όλα αυτά, παρένθεση, έχω μιλήσει και για τους ψιθυριστές, δηλαδή αυτούς που ακούνε ήχους, και ετοιμάζετε και ένα βίντεο το οποίο θα το βρείτε μέσα στο πλουμιστός live βίντεο στο YouTube για την διακοή, που είναι το πρώτο μετά το ένστικτο βήμα. Λοιπόν, έρχονται κάποιοι και λένε ωραία τα αγγελικά πλασμένα τα λες πλουμιστέ και μια χαρά. Και τι ωραία. Και εδώ άλλος θα θέλει να κάνει το ένα, άλλοι λένε για βιολογικό πόλεμο, άλλοι ξεπαστρεύονται, άλλοι λένε ψέματα, άλλοι... Μα είναι λογικό ότι θα υπάρχει, γλυκύτατοι μου άνθρωποι, καλοί μου άνθρωποι, είναι λογικό ότι θα υπάρχει πάντα αυτός ο πόλεμος. Γιατί περιμένετε ότι κάποια στιγμή θα σταματήσει αυτός ο πόλεμος. Γι' αυτό είναι μια συνεχόμενη πραγματικά δύναμη, προπόνηση. Του πνεύματος πρώτο τους. Γιατί αν το χάσεις αυτό, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Δεν υπάρχει. Εδώ φυτεύεται ο φόβος. Εδώ είναι η αγάπη σου. Εδώ, μέσα στο μυαλό σου. Μέσα στο νου σου. Εκεί είναι, στο δώρο του δημιουργού. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Και τα συναισθήματα υπάρχουν, διότι η καρδιά σου συνεχίζει να σου φέρνει συνέχεια αίμα. Αίμα και οξυγόνο. Διότι ο άνθρωπος, ξέρετε κάτι, είναι 95, μισό πω και 99% μικρόβια. Το μικροβίωμά του. Και όλοι μας λένε να κάνουμε όλα τα καλύτερα. Και καλά κάνουμε, γιατί έτσι πρέπει. Να αποστηρωθούμε, καμία αντίρρηση. Αλλά πρέπει όμως να καταλάβετε ότι η πλήρης αποστήρωση του σώματος δεν σημαίνει και αποστήρωση του πνεύματος. Πρέπει οπωσδήποτε αυτό να το δυναμώσουμε. Γιατί αν δεν το δυναμώσουμε, ό,τι έρθει στη ζωή μας θα μας ταλαιπωρήσει πάρα πολύ. Ειλικρινά, πιστέψτε με, θα μας ταλαιπωρήσει πάρα πολύ. Και αυτό το πολύ, ειλικρινά, για κάποιους θα είναι βάναυσο. Γιατί θα έρθει στη ζωή του σαν τιμωρία. Δεν θα έρθει σαν κάτι το οποίο να είναι ένα βήμα εξέλιξης. Δύσκολα οι άνθρωποι μπορούν να κατανοήσουν ότι μέσα τα τελευταία 150 χρόνια έχουν γίνει απίστευτα θαύματα. Εννοώ νόησης. Διότι ο άνθρωπος που σκέφτεται κατασκευάζει. Αν αυτό το κατασκεύασμα, η δημιουργικότητα δηλαδή, δεν είναι θαύμα, τότε τι είναι? Πώς γίνεται δηλαδή? Είναι κάτι διαφορετικό αυτή? Είναι μιας άλλης φυλής άνθρωποι? Έχουν έρθει δηλαδή από άλλο πλανήτη, πλάσματα, οντότητες, τι? Αν θέλετε λοιπόν να μιλήσουμε και σε αυτή τη γλώσσα, μπορούμε τη μεταφυσική. Αλλά πώς θα γίνει όταν είσαι μημαθής, όταν δεν καταλάβεις ότι πρέπει να αντιληφθείς ότι δεν είσαι μόνος σου σε αυτή τη σφαίρα? Την παλίτσα που λέγεται γη. Δεν είσαι μόνος σου. Δεν είσαι μόνος σου. Και όλα τα πράγματα που γίνονται, γίνονται και για κάποιο λόγο, όπως έχουμε ξαναπεί. Αλλά πρέπει όμως να δυναμώσει το πνεύμα. Η νόησή σου δηλαδή, να σε πάει βήματα παραπάνω. Να σταματήσεις να είσαι το κορόιδο δηλαδή, με λίγα λόγια. Απλά τα πράγματα. Γιατί τώρα είσαι το κορόιδο του φόβου που βάζεις ο ίδιος, ο εαυτός σου δηλαδή, στο κάνει τόσο τέλειο, που λαμβάνεις μηνύματα στο κινητό σου
Εκείνος είπε εκείνο, εκείνος είπε το άλλο, εκείνος έκανε το άλλο και να φανερώθηκε κάτι και ξαφνικά διαπιστώνεις ότι είναι μια μεγάλη κοινότητα η οποία δεν μιλάμε για λίγα άτομα, εκατοντάδες, μιλάμε για εκατομμύρια κόσμο ο οποίος μοιράζεται το ίδιο σκεπτικό με εμάς. Πώς γίνεται αυτό? Πώς είναι δυνατόν να μοιραζόμαστε ξαφνικά το φόβο ότι έρχονται οι κακοί να μας βάλουν, να μας κάνουν, να μας φτιάξουν και δεν μοιραζόμαστε το καλό? Μου είναι πραγματικά δύσκολο να το πιστέψω ότι εμείς οι άνθρωποι, οι νοήμονες, δεν μπορούμε να βρούμε τον τρόπο να ανταλλάξουμε θετικά μηνύματα, αδερφέ. Να δημιουργήσουμε δηλαδή ένα οδόφραγμα, ενεργειακό οδόφραγμα, να το πω έτσι, θετικότητας, αγάπης, λειτουργικότητας, δημιουργικότητας, καλοσύνης, αγαθοεργίας. Δεν είναι απαραίτητο κάποια στιγμή να πιστεύουμε τα ίδια πράγματα. Αλλά κοιτάξτε, όταν ένας επιστήμονας σου αναλύει ότι ξέρεις κάτι, όταν σκεφτείς κάτι θετικό για τον εαυτό σου, η μοριακή δομή δηλαδή του σώματος και των κυττάρων σου αλλάζει ξαφνικά και σου δημιουργεί αίσθηση χαράς. Δηλαδή τι λέμε, η βιοχημικότητά σου αλλάζει με το παραμικρό στο δευτερόλεπτο συναίσθημα. Άρα έχει δύναμη λοιπόν αυτή η σκέψη. Γι' αυτό λοιπόν και σήμερα αυτό το live. Και σήμερα αυτό το live. Γιατί αυτό το live έχει αυτή την αξία. Να σας μοιράσει δηλαδή αγάπη, να σας μιλήσει, να σας υπενθυμίσει ότι έχετε μέσα σας καλοσύνη, να σας πει ότι η πνευματικότητα είναι όχι απλά μια λέξη, είναι μια ολόκληρη φιλοσοφία που αξίζει τον κόπο να την εδραιώσετε στην ψυχή σας, στο μυαλό σας, και για να γίνει αυτό δεν είναι μόνο λόγια αγάπης και ένα κερί, αλλά είναι προπόνηση, μεγάλη δουλειά, καθημερινή δουλειά, οπωσδήποτε με γνώση, γιατί είναι μεγάλο δώρο αυτό που μας έχει δοθεί από το Δημιουργό, το Θεό δηλαδή, για να κατανοήσουμε τι μας συμβαίνει, πώς μας συμβαίνει. Έτσι ώστε να καταλάβουμε όταν λέμε τη λέξη Ανάσταση, τι ακριβώς εννοούμε. Αν λοιπόν περιμένετε μία Ανάσταση τη ζωή σας, να θυμάστε ότι αυτή δεν μπορεί να συμβεί αν δεν κάνετε Ανάσταση στην ψυχή σας. Ανάσταση ψυχής λοιπόν για όλο τον κόσμο, όπου και αν τελικά φτάσει αυτό το βίντεο, γιατί τελικά αν εσείς είστε οι άνθρωποι που πραγματικά θεωρείτε ότι κάτι λέει αυτός ο άνθρωπος, ο υποφαινόμενος δηλαδή, τότε αξίζει τον κόπο να το προσφέρετε σε ανθρώπους που αγαπάτε για να μάθουν τι ακριβώς έχουν μέσα τους. Εδώ, στο μυαλό τους. Τη νόηση η οποία είναι το υπέρτατο δώρο για να ζεις. Τώρα, από την άλλη, αν θέλετε να μάθετε ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος, τι λέει, πληκτρολόγηση είναι πανεύκολα, όλοι έχουμε πια, έχουμε όλοι ένα ηλεκτρονικό αποτύπωμα. Αφού έτσι κι αλλιώς γνωρίζετε πολύ καλά ότι οι μεγάλες υπερδυνάμεις, δεν αναφέρομαι μόνο στις δυνάμεις χώρες δηλαδή, αναφέρομαι στις πολυεθνικές, γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι ακόμα και αυτή σήμερα η ομιλία είναι καταγεγραμμένη. Αλλά κανείς δεν μπορεί να καταλάβει τι έχω στο μυαλό μου. Κανείς. Τι έχω στο μυαλό μου. Κανείς δεν μπορεί να μου το φυλακίσει αυτό. Κανείς δεν μπορεί να μου το κλέψει αυτό. Γιατί αυτό είναι συνδεδεμένο εδώ στην κορυφή. Είναι στην κορυφή επάνω. Και έχουμε μια συνεχόμενη λειτουργικότητα. Ένα ρεύμα που σε κατακλείζει δηλαδή ολόκληρο για να είσαι συνδεδεμένος και να έχεις τη συνειδητότητά σου. Κανείς δεν μπορεί να με το πάρει αυτό. Ό,τι και σφράγισμα να έρθει, ό,τι και παρακολούθηση να γίνει, όσο και στην κουντρούμι να με βάλετε. Άρα, δυναμώστε τον εαυτό σας. Πάρτε απόσταση από τα γεγονότα. Δεν μπορεί να συμβαίνει να έχεις τόρυβο γύρω-γύρω και να μην αυτοσυγκεντρώνεσαι. Πρέπει να πάρετε απόσταση από τα γεγονότα. Πάρτε λοιπόν τη σωστή απόσταση από τα γεγονότα. Βάλτε κάτω σιγά σιγά την εσωτερική φωνή. Αφήστε να σας εξηγήσει και να σας πει από μόνη της, χωρίς να την εκλαϊκεύετε, πού πάτε, ποιος είστε, ποιος είναι ο στόχος, ποιος είναι ο σκοπός, ποιος είναι ο δρόμος. Αν αυτό που ακούς σου αρέσει, αν αυτό σε αγαλιάζει, αν τα βρίσκει ή αν κάπου μπαίνει, αν φυτεύεται κάπου όλη αυτή η πληροφορία. Διαφορετικά, καίγεται η πληροφορία όταν κάποια στιγμή την επαναλαμβάνεις και δεν την κάνεις πράξη. Δεν έχει νόημα. Άρα λοιπόν παίρνουμε απόσταση από τα γεγονότα για να βρούμε τον εαυτό μας.
να ξυπνήσει το ένστικτό μας. Το πρώτο βήμα λοιπόν, το πρώτο επίπεδο, έτσι, για να μπορέσουμε σιγά σιγά να ξεκλειδώσουμε συνεχώς με την προπόνηση και την αφύπνιση και άλλα και άλλα και άλλα δώρα που μας προσφέρει η νόηση. Αν ακούστε μετά το επόμενο βήμα που είναι σιγά σιγά παράλληλα η διακοή, δηλαδή μικρές φωνές, ψιθυρισμούς, μουσικές, ήχους, σημαίνει ότι αρχίζει κάτι να σας λέει. Όλο αυτό το εγώ αρχίζει να εκδηλώνεται. Και μετά θα έρθει η διόραση, που σημαίνει ότι θα βλέπετε πράγματα που οι άλλοι δεν μπορούν να τα δουν εύκολα. Θα βλέπετε και τα σημάδια που είναι επίσης ακόμα περισσότερα. Και θα φτάσετε μετά στη διαίσθηση, όπου μετά θα αρχίσετε να καταλαβαίνετε ακόμα περισσότερα πράγματα. Αλλά θα πρέπει όμως να θυμάστε, πρέπει να έχετε πάντα τη σύνδεση. Πάντα αφύπνιση, πάντα προπόνηση. Δεν αφήνουμε ποτέ την προπόνηση. Γι' αυτό άλλωστε και έχω μιλήσει για τη μέθοδο της θετικής πληροφορίας και του θετικού μηνύματος. Και στην ηχοθεραπευτική, στο voicehealingtherapy.com, το λέω πολύ συχνά, γι' αυτό και κατασκευάζουμε προσωπικά ηχητικά αρχεία σε ανθρώπους που έχουν ακόμα και το πρόβλημα της δυσπιστίας. Το ότι δεν πιστεύουν τίποτα απολύτως και για κανένα λόγο. Οπότε, βάσει την ερωτηματολογία τους, παίρνουμε λοιπόν τα δεδομένα τους και δημιουργούμε ένα συγκεκριμένο ηχητικό αρχείο με συγκεκριμένη μουσική, συγκεκριμένες λέξεις που κάνουν καλό στον εαυτό του. Επομένως, και σιγά σιγά ολοκληρώνοντας έτσι το live που με πολύ αγάπη ήθελα να κάνω, για να σας πω λοιπόν για αυτή την αιώνια ζωή που όλοι κάνουμε τις προσπάθειές μας, που σημαίνει ζωή πραγματικά αληθινής ελευθερίας όμως, και όχι απλά υποτιθέμενης, που σημαίνει ζωή γεμάτη φως. Αν είσαι φωταδιστής, φαίνεται από μακριά. Ο σκοτεινός άνθρωπος επίσης αναγνωρίζεται από μακριά. Αν λοιπόν θέλουμε αυτή την αιώνια ζωή που μέσα της θα έχει αγάπη, θα έχει καλοσύνη, θα έχει οπωσδήποτε πραγματικά ευγνωμοσύνη για αυτό που σου συμβαίνει, τότε νομίζω ότι πραγματικά είστε σε καλό δρόμο. Και θεωρώ ότι αυτό το δρόμο κάπου θα συναντηθούμε. Σύντομα θα συναντηθούμε, θα ανταλλάξουμε απόψεις, θα μιλήσουμε, θα συζητήσουμε και θεωρώ ότι σε αυτό το δρόμο θα έρθουν και άλλοι άνθρωποι που εσείς οι ίδιοι θα είστε πρεσβευτές της σκέψης και της φιλοσοφίας που μόλις εγώ σας εξήγησα. Ειλικρινά σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας εύχομαι πραγματικά από την καρδιά μου ανάσταση ψυχής. Γιατί όπως προείπα, είναι το βασικότερο θεμέλιο για να προχωρήσουν οι άνθρωποι στην αφύπνιση, στην αλλαγή. Σας αγαπώ πολύ.